Το πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι ότι το κλίμα το διεθνές είναι πρωτοφανώς εναντίον της Ελλάδας. Κάνω αυτή τη δουλειά 30 χρόνια, παρακολουθώ την εξωτερική πολιτική της χώρας, παρακολουθώ τον ξένο τύπο, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου τέτοιο πράγμα ούτε κατά το ένα εκατοστό. Και κυριολεκτό, ούτε κατά το ένα εκατοστό δεν ήταν ποτέ τόσο εχθρική η κατάσταση απέναντι στην Ελλάδα. Αν ρωτήσετε τους ειδικούς, αν η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, τους υπεύθυνους μάλλον, πολιτικούς και άλλους, αν η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, θα σας απαντήσουν όχι, αποκλείεται. Το λέει ο καθένας. Το λέει ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble. Το λέει ο Dominique Strauss-Kahn, ο Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο Jean-Claude Trichet, ο Διευθυντής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το κακό είναι ότι αυτοί έτσι κι αλλιώς αυτό θα λέγανε ακόμα και μισή ώρα πριν χρεοκοπήσει η χώρα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Αντικειμενικά υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας με τη μορφή την κυριολεκτική. Η απάντηση είναι ότι σε αυτή τη φάση μόνο πολιτικά μπορεί να διασωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Διότι ανεξαρτήτως των ευθυνών έχουν γίνει τέτοιοι χειρισμοί που η χώρα αυτή τη στιγμή κατόπιν των κερδοσκοπικών επιθέσεων βρίσκεται εκτός των διεθνών αγορών σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά της να δανειστεί. Σήμερα δηλαδή ήταν 10 μονάδες πάνω, 10 εκατοστιαίες μονάδες το επιτόκιο των ελληνικών ομολόγων πάνω από το γερμανικό. Επιτόκια Μποτσουάνας δηλαδή. Δεν είναι, είναι αδύνατον πλέον να βγει να δανειστεί. Σε αυτή τη φάση το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είχε πει και ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός, από την αρχή, και με τα χρήματα αυτά να τεθεί εκτός αγορών για τουλάχιστον 2-3 χρόνια, να μην πλησιάσει δηλαδή να δανειστεί στις αγορές, και έτσι να τα φέρει βόλτα για να μην χρεοκοπήσουμε. Τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα η χρεοκοπία? Γιατί έχει, καταρχήν μας φαίνεται βέβαια απολύτως καταστροφικό όταν το ακούμε. Έχει διαβαθμίσει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μία πρώτη εξαιρετικά ήπια φάση, η οποία είναι ότι απλώς συμφωνείς με τους πιστωτές σου να παρατείνεις τη διάρκεια των δανείων. Αυτή είναι μία ιδανική μορφή. Μία δεύτερη περίπτωση είναι αυτό που ονομάζουμε αναδιάρθρωση του χρέους. Μαζί με αυτό που λένε οι Άγγλοι και κούρεμα. Δηλαδή τι γίνεται? Χρωστάμε 100 ευρώ, λέμε θα σας δώσουμε 70. Συμφωνούμε υποτίθεται σε κάποιο αριθμό. Και είναι να σας τα δώσουμε σε 3 χρόνια, θα σας τα δώσουμε σε 10. Αυτό συμφωνημένα από τη στιγμή που θα γίνει, αντιλαμβάνεστε πολύ εύκολα, είστε άνθρωποι επαγγελματίες, ότι χαλαρώνει την πίεση τη δανειακή πάνω στη χώρα και της δίνει τη δυνατότητα να βρει τα λεφτά. Η τρίτη περίπτωση είναι ότι πάμε σούμπιτι. Δηλαδή, χρωστάμε τόσα που δεν φτάνει ούτε να πληρώσουμε τα τοκοχρεωλήσια ή τους τόκους έστω των άλλων, δεν μπορούμε να δανειστούμε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε και σε ικανό βαθμό τα έξοδα του κράτους. Μισθούς υπαλλήλων, λειτουργία. Αυτή είναι κατάσταση καταστροφική. Αυτό που μπορεί να απειλήσει την Ελλάδα και για το οποίο πιέζουν συστηματικά διάφοροι κύκλοι είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν είναι τόσο αθώο βέβαια όσο φαίνεται. Ας πούμε για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα ήταν καταστροφική μία αναδιάρθρωση του χρέους. Διότι αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Ότι τα ομόλογα, τα κρατικά, τα ελληνικά, γίνονται τουλάχιστον προσωρινά άχρηστα, σκουπίδια, δεν τα παίρνουν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αν δεν ληφθεί ειδική πολιτική απόφαση. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκουν τα μισά τους ίδια κεφάλαια τα έχουν σε κρατικά ομόλογα. Άρα βρίσκονται σε κατάσταση ημιχρεοκοπίας
τις υποβαθμίζουν τα διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και δεν μπορούν να κάνουν διεθνείς συναλλαγές. Βράστα είναι δηλαδή η κατάσταση και στην περίπτωση αυτή. Μόνο σε άλλες καταστάσεις κοινωνικών αναταραχών και επαναστατικών εξελίξεων, όπου φεύγεις από ένα σύστημα διεθνών αγορών, μπορεί να γίνει μια άρνηση πληρωμής του χρέους ή μια αναδιαπραγμάτευση, να το πούμε λίγο λαϊκά, με τσαμπουκά. Λες, εγώ δεν έχω να πληρώσω, μπορώ να σας δώσω τόσα και από τότε. Είσαστε ή τα χάνετε όλα. Δεν είναι φυσικά, εννοείται, η περίπτωση της χώρας μας αυτή. Αυτό είναι το ζήτημα με λίγα λόγια και εκλαϊκευμένα, εντάξει, δεν είναι η επιστημονική, όπως καταλαβαίνετε, τεκμηρίωση, αλλά για να γίνουμε απολύτως κατανοητοί, είναι η φάση της χρεοκοπίας, την οποία την αναφέρουμε δυστυχώς, διότι δεν έχει αποσυρθεί ακόμη από το προσκήνιο. Άποψή μου είναι ότι δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία να αφήσει να συμβεί κάτι τέτοιο, και οι χθεσινοβραδινές πλέον και σημερινές ενδείξεις δείχνουν ότι οι Γερμανοί το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα και παίρνουν τα μέτρα εκείνα τα οποία θα αποτρέψουν αυτή την δραματική εξέλιξη που θα τίναζε στον αέρα την κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, και την κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω ότι θα γινόταν αν κάποια μέρα δεν μπορούσατε να πάτε στην τράπεζα να πάρετε λεφτά, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως μισθούς, είτε ως... Υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα, σοβαρό, τρέχον και επίκαιρο. Θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ? Σε αυτό υπάρχουν όχι απλώς δημοσιεύματα, αλλά και δηλώσεις κορυφαίων πολιτικών και δι' του γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού. Υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις. Τώρα, το πράγμα αυτή, η αποβολή της Ελλάδας από το ευρώ, είναι δυνατή νομικά? Η απάντηση είναι κατηγορηματική. Νομικά δεν είναι κατά κανένα τρόπο δυνατή. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης δεν περιλαμβάνουν καμία απολύτως διάταξη που να επιτρέπει σε οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε πλειοψηφία, να αποβάλει χώρα μέλος της Ευρωζώνης από την Ευρωζώνη. Και αυτό δεν είναι μία νομική παράληψη. Είναι μία συνειδητή πολιτική επιλογή που έγινε εκ μέρους της Γερμανίας και των υπολείπων τη στιγμή δημιουργίας της Ευρωζώνης. Πολιτικά μπορούν να μας πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη, γιατί καλά τα νομικά. Η ζωή όμως δεν είναι μόνο νομικά. Πολιτικά απαιτείται για να γίνει αυτό ριζική αλλαγή στρατηγικής της Γερμανίας. Η Γερμανία συγκρότησε την Ευρωζώνη στην κατεύθυνση της διαρκούς διεύρυνσής της στη βάση ορισμένων κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας. Γι' αυτό και δεν συμπεριελήφθη διάταξη αποβολής οποιοδήποτε μέλους. Αυτό που έγινε, μπορεί να θυμάστε, να έχει πάρει ίσως ταυτή σας, ότι είναι κάποιες διαδικασίες επιβολής προστήμων σε χώρες μέλη που παρουσιάζουν για κάποιο ικανό χρονικό διάστημα μεγαλύτερα ελλείμματα κτλ. Πολιτικά λοιπόν απαιτείται στρατηγική αλλαγή της Γερμανίας σε ό,τι αφορά το θέμα της Ευρωζώνης και άρα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αν υπάρξει η πολιτική απόφαση, μπορεί να μας εξαναγκάσουν να εγκαταλείψουμε την Ευρωζώνη? Δυστυχώς, αν υπάρξει η πολιτική απόφαση, είναι πανεύκολο. Μπορούν να μας τραγκαλίσουν.